για να δουλέψει ένα εργοστάσιο όπως τη Σεντζίνο χρειάζεται υπεύθυνος παραγωγής, χρειάζονται μηχανολόγοι, χρειάζονται quality managers και χρειάζεται και πολύ εργατικό προσωπικό διαφορετικών επιπέδων. Οπότε έχουμε όλα τα φάσματα από το πιο ψηλό μέχρι το πιο χαμηλό και όλοι έχουν ρόλο. Στην Κύπρο πάντα είχαμε σοβαρό πρόβλημα εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού. Για διάφορους λόγους, πρώτον, η Κύπρος είναι πολύ μικρή χώρα και έχοντας ένα μικρό πληθυσμό, φυσικό να έχεις λιγότερες επιλογές. Βρίσκαμε δυσκολίες και στο επίπεδο του απλού προσωπικού για το εργοστάσιο, αλλά και στο ψηλότερο επίπεδο της έρευνας ανάπτυξης και εκεί βρήκαμε δυσκολίες να βρεις όλες αυτές τις ειδικότητες. Οι ειδικότητες που λείπουν και δυσκολεύομαι, πρακτικά δεν μπορώ να βρω άτομα στην Κύπρο, είναι οι σχεδιαστές καλουπιών, οι χειριστές μηχανών CNC, οι χειριστές μηχανών έκχυσης πλαστικού, οι χειριστές μηχανών πακεταρίσματος. Παραδοσιακά ως εταιρεία αναγκαζόμαστε να προσλαμβάνουμε πιο νέους ανθρώπους μόλις τελειώσουν τα πανεπιστήμια και τους εκπαιδεύουμε εσωτερικά. Κάτι το οποίο μας βγήκε και σχεδόν όλο το προσωπικό που έχουμε τώρα είναι ανθρώποι που ήρθαν εδώ και είναι 10-15 χρόνια μαζί μας. Ψάχνοντας, μπορείς να βρεις περισσότερες ευκαιρίες πλέον στην Κύπρο για το συγκεκριμένο τομέα. Αλλά γενικά και στον προγραμματισμό, οι θέσεις νομίζω θα πάντα θα υπάρχουν. Και ένα αρπαστικό πράγμα στη δουλειά μου είναι ότι μπορώ να προγραμματίσω κάτι γράφοντας απλά κάποιο κώδικα που είναι απλά λέξεις και μπορώ να δω visually το αποτέλεσμα να τρέχει ξέροντας ότι αυτό έχει πετύχει ή όχι. Η κυπριακή βιομηχανία μεγαλώνει, εξυγχρονίζεται, μπαίνει στον κόσμο της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται είναι καταρτισμένους νέους και νέες για να την ενδυναμώσουν και να εξελιχθούν μαζί της.